Η επιδημία της νόσου Μάρμπουργκ που μοιάζει με τον Εμπόλα τέθηκε υπό έλεγχο στη Ρουάντα σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της χώρας. Η επιδημία ξέσπασε στα τέλη Σεπτεμβρίου με 13 ανθρώπους να έχουν πεθάνει από την νόσο. Πλέον όμως ξεκίνησε ο εμβολιασμός αρχικά των υγειονομικών και φαίνεται πως ο εφιάλτης οδεύει προς το τέλος του. Μάλιστα, οι Αμερικανικές υγειονομικές αρχές λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσής του σε άλλες χώρες. Μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει ένα διαθέσιμο εμβόλιο. Το είδαμε ως μια μεγάλη ευκαιρία να το κάνουμε και να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Παράλληλα, μένουμε υγιείς για να μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Οι νοσηλευτές εμβολιάστηκαν με σκεύασμα Αμερικανικής εταιρείας που το χαρακτήρισε αποτελεσματικό στη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών. Ξέραμε καλά τους συναδέλφους μας, δουλεύαμε συνέχεια μαζί. Και έτσι όταν άρχισαν να πεθαίνουν από την νόσο, νιώσαμε πως και εμείς έχουμε εκτεθεί και θα μπορούσαμε να πεθάνουμε. Όπως ο Εμπόλα, έτσι και ο ιός Μάρμπουργκ προήλθε από τις νυχτερίδες και μεταδίδεται με τη μεταφορά σωματικών υγρών ή από επιφάνειες όπως μολυσμένα σεντόνια. Εάν δεν τον προλάβουν, ο Μάρμπουργκ είναι θανατηφόρος στο 88% των περιπτώσεων. Πυρετός, μυϊκή πόνη και διάρειες είναι τα συνήθη συμπτώματά του, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις προκαλεί και ακατάσχετη αιμορραγία.